διοργανώνουμε φέτος το 22ο Φεστιβάλ Κομμωδικής Τέχνης Μακιγιάζ μαζί. Ιδρύθηκε το 1972. Από τότε υπήρχαν κάποια χρόνια που δεν έγιναν κάθε χρόνο, τώρα γίνεται κάθε χρόνο. Οι αποστολές που έρχονται είναι από όλα τα βαλκανικά κράτη. Οι ομοσπονδίες κομματών στέλνουν τους καλύτερους κομματές από όλα τα κράτη και έρχονται και δείχνουν τη δουλειά τους. Παράλληλα έχουμε και την Κύπρο και την Τουρκία. Πριν αρχίσουμε αυτή τη δουλειά, έχουμε από το πρωί της 9 η ώρα που αρχίζει, δύο μέρες. Πρώτα έχουμε διαγωνιστικά μέχρι τις 2 η ώρα, παιδιά από σχολές και καταξιωμένοι κομμωτές που θέλουν να διαγωνιστούν, και μετά το μεσημέρι, μετά τις 2, αρχίζουν τα σοου, τα κράτη, καθώς και φινάλε έχουμε τη μεγαλύτερη σχολή των Βαλκανίων που είναι η ΒΑΝΚ, που κάνουν φινάλε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και μπορώ να πω τα τελευταία χρόνια έχουμε μία σταδιακή άνοδο κάθε χρόνο. Ενώ υπάρχει κρίση, υπάρχει κάποια δυνατότητα, η γυναίκα θέλει να έχει και να φροντίσει τον εαυτό της. Ναι, υπάρχει μία πτώση, όπως υπάρχει σε όλη την κοινωνία, σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά εμείς επιμένουμε και προσδοκούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Οι τάσεις από όλα τα συνέδρια που έχουμε παρακολουθήσει στην Ευρώπη είναι φέτος τα γήινα χρώματα. Πολλά γήινα χρώματα. Είναι σοκολά, μελί, χάλκινα, είναι πάρα πολύ στη μόδα. Φυσικά δεν αποκλείονται οι ξαντιές, που είναι φυσικές ξαντιές ή πλησιάζουν στο φυσικό. Κουρέματα κοντά, καρέ, ασύμετρα, τετραγωνισμένα όμως, όχι μεγάλες μύτες. Η μόδα είναι τόσο διαλυστική που όλοι οι άνθρωποι, όλες οι γυναίκες προσπαθούν να την πλησιάσουν. Αν όχι να την αντιγράψουν, να την πλησιάσουν. Κατά 90% θα έλεγα, να μην πω παραπάνω, είναι κομμωτές, ναι. Είναι κομμωτές. Υπάρχουν όμως, μπορώ να την παρακολουθήσω, και άλλοι άνθρωποι που είναι έξω από το επάγγελμα, που τους αρέσει η μόδα, αυτή η πασαρέλα, αυτή η ομορφιά που... Γιατί εδώ αναδεικνύεται η γυναίκα σαν ομορφιά και σαν τέχνη κομμωτικής. Από Αθήνα, από Πελοπόννησο, από Στεριά Ελλάδα, από Θεσσαλία, Θράκη, ναι, όλα τα σωματεία έρχονται και μάλιστα θα έλεγα φέρνουν και τις σχολές με πούλμαν και παρακολουθούν το διήμερο αυτό. Ένα φεστιβάλ που με το που τελειώνει την επομένη ξεκινάει το καινούριο. Επειδή είναι μεγάλο φεστιβάλ, έρχεται μεγάλος όγκος κόσμο, πρέπει και εμείς να προετοιμαζόμαστε έγκυρα και ανάλογα. Ξεκινάμε λοιπόν από την επόμενη μέρα όλες τις προετοιμασίες. Είμαστε μια ομάδα γύρω στα 15 άτομα που δουλεύουμε νυχθημερών, εντός εισαγωγικών των νυχθημερών βέβαια. Λοιπόν, προσφέρουμε για το σωματείο μας και βγάζουμε το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ πέρα. Ευτυχώς υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου και ανταπόκριση των εταιριών. Ο κόσμος έρχεται εδώ, εμπλουτίζει τις γνώσεις του, βλέπει τις καινούργιες τάσεις, βλέπει ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να φανταστεί, γιατί ανεβαίνουν εδώ στο stage από το μεσημέρι και μετά πάνω από 40 κομμωτές και δείχνουν τη δουλειά τους, ενώ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι υπάρχουν διαγωνισμοί από όπου και από εκεί ο κόσμος μπορεί να δει και να πάρει πολλά πράγματα. Η συμμετοχή είναι από όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν, πέραν από τις ομάδες που έρχονται και δουλεύουν στο stage από Βαλκάνια, υπάρχουν και κόσμος ως επισκέπτες που έρχονται από τα Βαλκάνια, όπως επίσης πολλοί από Κύπρο και από Τουρκία. Γενικώς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την άνοδο που έχει κάθε χρόνο το φεστιβάλ. Κάθε χρόνο ανεβαίνει σκαλοπάτι παραπάνω. Πέραν από το κομμάτι της κομμωτικής υπάρχει και το κομμάτι του μακιγιάζ, το οποίο το βάλαμε στο φεστιβάλ τα τελευταία 7 χρόνια. Και αυτό το κομμάτι δουλεύει πολύ καλά, έχουμε μεγάλη συμμετοχή, έρχεται κόσμος, υπάρχουν διαγωνισμοί στο κομμάτι του μακιγιάζ όπως και της κομμωτικής και στο stage επίσης υπάρχουν παρουσιάσεις από συγκεκριμένους μακιγιέρες. Γενικά ο κόσμος μπορεί να μάθει τα πάντα εδώ πέρα, από μακιγιάζ και κομμωτική. Και η γυναίκα οφείλει να έρχεται, κάθε κομμότρια, μπορεί επίσης να έρθει και οποιοδήποτε
άνθρωπος πέρα από το χώρο της κομματικής να δει και να πάρει γνώμες και απόψεις και ιδέες και να γίνει ακόμα πιο όμορφη από την...